Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Εκτός Λίστας από το The Press Project. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και μαζί μου είναι ο Μινάς Κωνσταντίνου. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με αυτή την εκπομπή σε μια προσπάθεια να βλέπουμε την επικαιρότητα με ψυχραιμία μέσα από μια δική μας ιεράρχηση των θεμάτων εκτός λίστας. Είχαμε την ψήφιση του πτωχευτικού νόμου αυτή την εβδομάδα. Την απόφαση της φυλάκησης 39 μελών της Χρυσής Αυγής με τη διαφυγή του Χρήστου Παπά από την ελληνική αστυνομία, αλλά η απότομη αύξηση των κρουσμάτων το βράδυ της Τρίτης μας κάνει να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μας θέμα της πανδημίας. Τριπλάσια νέα κρούσματα σε διάστημα μίας εβδομάδας, με 1.259 νέα κρούσματα και περισσότερους από 200 νεκρούς μόνο μέσα στον Οκτώβριο, ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΗ κατά την τακτική ενημέρωση, αποτυπώνοντας τη ζωφερή εικόνα που έχει ήδη διαμορφωθεί με την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα πλέον στη χώρα μας έχουν φτάσει τις 32.752, οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι πλέον 102, με 22 επιπλέον άτομα που διασωληνώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο και 12 ακόμη νέους θανάτους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 593. Στην ενημέρωση της Τρίτης, το παρόν έδωσαν ο Σωτήρης Σιόδρας και ο Γκίκας Μαγιορκίνης από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Εκτός από την εμφάνιση του καθηγητή Τσιόδρα, είχαμε και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Τι προέκυψε λοιπόν από αυτή την ενημέρωση? Σε lockdown είναι πλέον εκτός από την Κοζάνη και τα Ιωάννινα και οι Σέρες, αλλά την παράσταση έκλωψαν οι τοποθετήσεις Τσιόδρα και Χαρδαλιά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την Εκκλησία αντίστοιχα. Σκηνές και καταστάσεις συγχρονισμού και συνοστισμού επικίνδυνων η ενεξάπλωση του ιού πρέπει να αποφευθούν. Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Πόσο μάλλον που η ίδια η Εκκλησία μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας, τηρώντας όλες τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, όπως έχει αναφέρει και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, που μας καλεί να συμμετέχουμε φέτος στη δοξολογία για την εθνική επέτειο με ένα διαφορετικό τρόπο, να τιμήσουμε τις ηρωικές θυσίες των προγόνων μας, των Ελλήνων και των Ελληνίδων που έδωσαν τη ζωή τους για τον τόπο μας, χωρίς να λάβουμε μέρος στις επίσημες τελετές. Η μάσκα είναι η μοναδική επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα. Στο καφέ, στο εστιατόριο, δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο. Δεν έχω ζήσει αυτό που ζούσα πριν. Δεν μπορώ να το περιγράψω με καλύτερα λόγια, αλλά όποιος το έχει στερηθεί σαν και εμένα μπορεί να με καταλάβει. Εάν ήταν αναγκαίο να πάω ή ήθελα με κάποιο τρόπο κι εγώ να ξεσκάσω, να ξεδώσω, να πάω να δω ένα φίλο μου, όταν θα του μιλούσα δεν θα έβγαζα τη μάσκα. Θα την έβγαζα μόνο για να φάω. Είναι αδύνατο, κύριε Τσιόδρα, δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική επιλογή να μην μεταφέρω την νόσο μου σε ένα περιβάλλον έξω από μένα. Έχουμε τα μέσα μεταφοράς. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες. Το κατανοώ. Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς. Γνωρίζω ότι προσπαθούν. Εμείς σαν επιστήμονες το λέμε συνέχεια. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να αποφύγετε στα μέσα μεταφοράς το συνωστισμό. Όσο αυτό είναι εφικτό. Όσο είναι εφικτό. Φοράστε τη μάσκα σας. Μην τη φοράτε τη μάσκα με λάθος τρόπο, κρεμασμένη κάτω. Ή το δείχνω, πρέπει να το δείξω, ή κάτω από τη μύτη. Πολλούς ανθρώπους βλέπουν ότι έχουν τη μάσκα κάτω από τη μύτη. Με συγχωρείτε, παραβίασα τον κανόνα. Αλλά οι κανόνες δεν είναι εδώ για να μας δεσμεύουν, είναι για να είμαστε περισσότερο ελεύθεροι. Εσύ, Μινά, έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου αυτή την περίοδο? Ούτε για καφέ, ούτε εκκλησία. Μπορώ να σου πω, δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο, Κωνσταντίνε, ακριβώς για τους λόγους που λέει ο κύριος Τσιόδρας. Ότι και καλά, αλλιώς θα πήγαινες δηλαδή. Και δεν μου λες τώρα, όταν λέμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή είναι επιστημονική ή πολιτική δήλωση όταν λέει ένας λοιμοξιολόγος ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε είναι σε αδύνατον. Μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι αδύνατο να επενδύσουμε. Λέει όμως ότι το λένε και οι επιστήμονες συνεχώς. Τι λένε οι επιστήμονες δηλαδή? Είναι επενδύστε κάτι κεφάλαιο της λοιμοξιολογίας που λέει? Δεν ξέρω βέβαια αν το λέει σε επενδυτές αυτό. Γιατί ξέρουμε και ότι η κυβέρνηση αυτό που παρακολουθούμε από την αρχή είναι ότι έχουμε επιστήμονες οι οποίοι εμφανίζονται με την ιδιότητα των επιστημόνων, συζητούν πράγματα τα οποία προφανώς δεν άπτονται της επιστήμης. Δηλαδή, το αν μπορεί το κράτος να επενδύσει αυτή τη στιγμή σε λεωφορεία, σε οδηγούς λεωφορείων ή όχι, δεν είναι ζήτημα λοιμοξιολογικό, με τα λίγα που ξέρω. Οριακά και από τον Νίκο Χαρδαλιά δεν θα το δεχόμασταν. Ακόμα. Να πούμε, ναι, σε μια τέτοια προφανώς είναι ενημέρωση. Ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής απόφασης. Ότι είτε αποφασίζεις να το κάνεις αυτό, είτε όχι. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ πέρα, από την αρχή γίνεται αυτό το πράγμα, είναι ότι έχουμε μια επιτροπή λοιμοξιολόγων, η οποία λέει, το είπε ευγενικά, ότι
εμείς τα λέμε ότι χρειάζονται, αλλά είναι αδύνατο να γίνει, οπότε αποφύγετε το συνωστισμό. Μην μπαίνετε στα λεωφορεία, ρε παιδί μου, πετάξτε, ξέρω εγώ. Είπε όμως και ότι είναι ώρα συνείδησης και ώρα να μιλήσουν οι καρδιές μας. Είναι μια επιλογή ελευθερίας η τήρηση των μέτρων. Εντάξει. Δεν ξέρω. Γι' αυτό επιστρατεύτηκε ο κύριος Τσιόδρας. Η αλήθεια είναι ότι. Είναι ο πιο γλυκούλης. Αν λέει αυτά με τις καρδιές. Το χαρδαλιά δεν ακούγονται καλά αυτά με τις καρδιές. Ναι, δεν έχει δοκιμάσει να τα πει βέβαια αυτά. Δεν ξέρω. Από το χαρδαλιά ακούγονται πολύ ωραία αυτά με την Εκκλησία. Με το τι κάνει η Εκκλησία που είναι στην πρώτη γραμμή και προσπαθεί η Εκκλησία. Και κάποιος... Ειδικά μία ημέρα μετά τις εικόνες που είδαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί που διάλεγαν ο κόσμος αντίδωρο. Που ήταν όλοι μαζί. Και είναι και τραγική ηρωνία. Είδα κάποιες φωτογραφίες από τη Μέκα που έμοιαζε λίγο με διαδήλωση του Κουκουέ επί κορονοϊό, με τις αποστάσεις όλες αυτές που είχαμε δει και χειροκροτούσε όλος ο κόσμος. Και αναρωτιέσαι πώς γίνεται την ίδια ώρα να μιλάμε για την πολιτισμένη Δύση και να βλέπουμε τέτοιες εικόνες και ταυτόχρονα να εκθιάζουμε και την Εκκλησία γιατί τηρεί τα μέτρα. Εδώ είναι εξωφρενικό γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η Εκκλησία διαφορεί πλήρως για τα μέτρα και δεν υπάρχει κανείς που να τολμάει να το πει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, τους λένε και τι καλά που τα κάνουν. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν τολμάει να βάλει με την Εκκλησία διαχρονικά και αυτό περιλαμβάνει ακόμη και τις συνθήκες της πανδημίας. Όπου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει χαμός και με έναν τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, τον υγειονομικό χάρτη, που είχαν αφαιρέσει το Άγιο Όρος εντελώς, σαν να μην έχει τρίτο πόδι η Χαλκιδική. Απόδειξη του πόσο δεν υπάρχει πλαίσιο παρέμβασης. Ούτε στο χάρτη δεν υπάρχει. Ούτε στον χάρτη. Κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Υπάρχει το επιχείρημα για όσους γκρινιάζουν για τα μέτρα και τι νόημα έχει τώρα να μην μας αφήνετε να περπατήσουμε το σκύλο μας για κατούριμα, ας πούμε, μετά τις 12.30. Υπάρχει το επιχείρημα ότι ναι, αλλά αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Εσύ τι λες τώρα που είσαι γκρινιάρης και δεν σου αρέσουν τα μέτρα. Το θέμα δεν είναι αν μας αρέσουν τα μέτρα. Γιατί η συζήτηση ούτε ξεκινάει ούτε γίνεται να ξεκινάει. Από τα 3 μέτρα και άλλα 3 που έχουν ληφθεί μέσα σε αυτές τις εβδομάδες που βλέπουμε τα κρούσματα να σκαρφαλώνουν συνεχώς. Καταρχάς για αυτό το τετραψήφιο που είδαμε την Τρίτη συζητιέται εδώ και αρκετές ημέρες. Επίσης υπάρχουν καθηγητές που έχουν πάρει θέση και τον προηγούμενο μήνα και 2 μήνες πίσω που λέγανε για Οκτώβριο και Νοέμβριο πάρα πολύ σκληρούς και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία... Είναι από τη συστημική ενημέρωση μέχρι την εναλλακτική. Παντού παίζουν αυτά. Όλες οι παραλλαγές των λοιμοξιολόγων και οι πιο συστημικοί και οι άλλοι τα ίδια λένε. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτές τις προβλέψεις, φτάνουμε σε αυτό το σημείο να λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα όπως η μάσκα παντού, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία είναι πολύ σκληρότερη από την καραντίνας. Δεν περιέχει εξαιρέσεις. Ναι, και περιέχει τεράστιο πεδίο ελευθερίας, αυθαιρεσίας για την αστυνομία. Αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας, γιατί αν είσαι έξω, είσαι ύποπτος. Λοιπόν, δεδομένου λοιπόν το ότι δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα, όπως λέει πια και ο κύριος Τσιόδρας, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν πάμε και στα 2.000, ίσως να αρχίσει να μιλάει και για τις τάξεις, πιθανότατα, φτάνουμε στο σημείο να λαμβάνουμε τέτοια μέτρα και είναι φυσιολογικό να υπάρχει σκεπτικισμός, γιατί τι μπορεί να προσφέρει σε αυτή την κατάσταση η καθολική χρήση μάσκας, που είναι ένα μέτρο που επιβάλλει με έναν τρόπο στον κόσμο να φοράει τη μάσκα τουλάχιστον στις καταστάσεις που χρειάζεται. Δηλαδή να τη φοράς πάντα έξω, ούτως ώστε όταν θα βρεθείς σε συνωστισμό να είσαι με μάσκα. Όταν περπατάς μόνος δεν χρειάζεται, αλλά φόρατη για να είμαστε σίγουροι. Αυτά τα μέτρα δεν είναι δυνατόν να κάμψουν αυτή την κατάσταση και θα το δούμε μπροστά μας όταν είχαμε μάλιστα την Τρίτη και την κυρία Κεραμέως με κορονοϊό, ενδεχομένως αυτό να την κάνει να σκεφτεί ξανά τα μέτρα προστασίας στα σχολεία. Εντάξει. Αμφίβολο. Δεν ξέρω. Δεν θα το κόλλησε σε...
αίθουσα διδασκαλίας, αλλά τέλος πάντων το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι ο πτωχευτικός νόμος. Ψηφίστηκε επί της αρχής ο πτωχευτικός νόμος, που αναφέρεται ως νομοσχέδιο που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες. Στην πραγματικότητα, είναι μια οικονομική φυλακή για οποιονδήποτε πολίτη πτωχεύσει την ώρα που τον εξομοιώνει με μια επιχείρηση. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι ότι εισάγεται η έννοια της ατομικής πτώχευσης ενός προσώπου, δηλαδή ενός πολίτη, και συνεπάγεται αυτό άμεση ρευστοποίηση της περιουσίας του. Στην ουσία, δηλαδή, κάθε πολίτης αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας φυσικών προσώπων πια. Ένας πολίτης μπορεί να πτωχεύσει για χρέη άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία δεν εξυπηρετούνται για διάστημα άνω των 6 μηνών, αν αυτά τα χρέη ανέρχονται στο 40% των συνολικών υποχρεώσεων προς κάθε πιστωτή, δημόσιο, τράπεζες και ταμεία. Βέβαια, αίτηση πτώχευση μπορούν να υποβάλουν και οι πιστωτές, εάν τα χρέη προς αυτούς υπερβαίνουν το 30% της συνολικής αξίας των οφειλών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, υπάρχει μόνο η δυνατότητα το φυσικό πρόσωπο να γίνει ενοικιαστής της οικίας του, χάνοντας ωστόσο την ιδιοκτησία. Και μάλιστα, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ενοικιάζει το σπίτι του για 12 χρόνια και ύστερα να το ξανααγοράσει στην εμπορική του τιμή, χωρίς να αφαιρούνται τα ενοίκια από το συνολικό ποσό της εν δυνάμει μελλοντικής αγοράς. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αγοράσει το σπίτι του νωρίτερα από τα 12 έτη, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει τα υπόλοιπα ενοίκια των ετών που απομένουν. Ενώ το παραπάνω μέτρο αφορά όσους χαρακτηρίζονται ευάλωτοι με ισοτιματικά κριτήρια. Προηγήθηκε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή τριήμερη συζήτηση στη Βουλή λόγω της πρότασης της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα. Με την κουβέντα ωστόσο να ξεφεύγει στα ελληνοτουρκικά, την πανδημία και διάφορα άλλα ζητήματα. Η πρόταση της πιστείας καταψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταθέσατε, ως συνήθως, καμία απολύτως αντιπρόταση. Και έρχεστε με μια μεγάλη προχειρότητα, με ένα άγχος, την Πέμπτη να καταθέσετε μια πρόταση της πιστείας κατά του Υπουργού Οικονομικών για αυτό το νομοσχέδιο στην πιο λάθος χρονική στιγμή. Την Παρασκευή, η Εφημερίδα των Συντακτών είχε ένα μονόστιλο για την πρόταση της πιστείας. Γιατί άραγε. Διότι, ξέρετε κύριε Τσίπρα, δεν φταίνε τα κανάλια που δεν σας παίζουν. Αλλά όταν η επικαιρότητα κυριαρχείται από τον κορονοϊό και από τα ελληνοτουρκικά, μην περιμένετε κατά ανάγκη να ασχολούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις δικές σας νομοθετικές προτάσεις. Μήνα, ποιος θέλει που δεν παίζαν τα κανάλια την πρόταση μορφής? Και η Εφημερίδα των Συντακτών της αφιέρωσης, ίσα ίσα ένα μονοστιλάκι εκεί πέρα. Οι Τούρκοι και ο κορονοϊός. Μάλλον. Για την Εφημερίδα των Συντακτών το έγραψε ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος, έτσι δεν είναι? Το είδαμε και στα περίπτερα. Η Εφημερίδα των Συντακτών είχε ένα ολοσέλιδο, πρωτοσέλιδο, μονοθεματικό για τη Χρυσή Αυγή. Με δύο σημεία από την επικαιρότητα. Εντάξει, τώρα φτηνό έβαλε μπροστά την Εφημερίδα των Συντακτών για να καλύψει το γεγονός ότι όλα τα κανάλια και όλες οι εφημερίδες δεν είχαν την παραμικρή σχεδόν αναφορά για τον πτωχευτικό κώδικα. Με εξαίρεση τα καλά του, βέβαια. Αυτό είναι το θετικό αν έχεις μέσα ενημέρωσης που σε συμπαθούν, που έχει τύχει να σε συμπαθήσουν. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Μας είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι γενικά δεν είναι μόνο τα κανάλια που τα πληρώνει για να είναι τόσο πολύ ενθουσιασμένα με τον πτωχευτικό νόμο, είναι και οι κοινωνικοί φορείς που είναι και αυτοί ενθουσιασμένοι. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πράγματι έχει υπάρξει μια διαδικασία πριν φτάσει το νομοσχέδιο στην Βουλή. Με το συνήθι τρόπο που φτάνουν τα νομοσχέδια στην διαβούλευση και μετά, μέχρι να φτάσουν την Ολομέλεια, έχουν άλλα 10, άλλα 50, άλλα 100 άρθρα μέσα. Αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τι να πω τώρα, να πω έναν τους φορείς που τοποθετήθηκαν αρνητικά, ΓΕΣΕΒΕ, ΠΙΖΟ, ΕΣΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Πολιτών, μία σειρά από φορείς. Οι τραπεζίτες, ωστόσο, δεν ήταν εκεί πολύ στεναχωρημένοι. Ναι. Του τα δώσανε μάλλον λίγο ανάποδα, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, είναι τώρα ένα νομοσχέδιο, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός ότι όταν η επικαιρότητα κυριαρχείται από άλλα θέματα, γιατί να ασχοληθούν με εσάς. Όπως τις βαρισίμαντες δηλώσεις του για την πανδημία. Ότι όχι, πάμε άσχημα. Ναι, το διάγγελμα. Ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα.
Στην κουβέντα αυτή η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι γύρισε μπούμεραγκ εναντίον του Ευκλήδη Τσακαλώτου η πρόταση της πιστείας. Αυτό το ύφος διαπέρασε την πλειοψηφία των τοποθετήσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών. Γενικά ανέβηκαν και μάλωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε μία άκερη, άσκοπη, άσφαιρη, άστοχη, γενικότερα μία λάθος κίνηση. Σαν να είναι σύμβουλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξέρουν καλά να κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση και μαλώνανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή η προσπάθεια να γυρίσει στο ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε πρόταση μομφής, η οποία στρέφεται κατά το Ευκλήδη Τσακαλώτου, γιατί αναγκάζονται να θυμίσουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άνοιξε τον δρόμο προς τα φαντς κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Δικαιώ. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει, άλλωστε γι' αυτό έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Γενικά η προσπάθεια... Περίμενε, αν μου επιτρέψεις να σε διακόψω λίγο εδώ. Ο υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης είπε ωστόσο ότι... Εσύ λες ότι γι' αυτό έφυγε από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Χατζηδάκης είπε ότι γι' αυτό μας φέρανε εμάς. Δηλαδή, λέει, εμάς μας έφερε ο κόσμος, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το πρόγραμμα μας. Θυμάσαι που έλεγε Νέα Δημοκρατία στο προεκλογικό της πρόγραμμα ότι θα σας πάρουμε τα σπίτια. Ναι, που έλεγε, που είχε βγάλει κάτι σποτάκια, που έλεγε, θυμάσαι το σπίτι που είχε, θα το πάρω. Και ο κόσμος του ψήφισε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Η πρόταση μομφής αφορά ένα νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο κάθε δικαίωμα είχε ο Υπουργός να καταθέσει, ακόμα δε περισσότερο ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι σε απόλυτη αρμονία με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχαμε πει προεκλογικά και αυτά κάνουμε με το νομοσχέδιο το οποίο καταθέτει ο κύριος Ταϊκούρας και για το οποίο δέχεται πρόταση μομφής από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε κάποιο βαθμό η πρόταση μομφής αυτή είναι εναντίον του ελληνικού λαού που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές. Πρωτοφανής ανάγνωση της πρότασης μομφής. Αν και πρέπει να έχει ξανακουστεί στη Βουλή, να πούμε την αλήθεια. 15 προτάσεις μομφής έχουν γίνει στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, το επιχείρημα είναι εδώ πέρα ότι αφού μας ψήφισε ο λαός, τι θέλετε τώρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για κριτική. Δηλαδή, δεν με έχουν ψηφίσει. Δεν ξέρανε τι είμαι. Ναι. Και... Αυτό είναι που ακούγαμε πέρυσι. Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Το ακούγαμε για αρκετό καιρό. Μετά η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση άρχισε να παράγει έργο νομοθετικό. 100 τόσα νομοσχέδια μέσα σε 365 μέρες ήταν τον ένα της χρόνου. Τρία νομοσχέδια την ημέρα. Ένα νομοσχέδιο ανά τρεις ημέρες. Έτσι. Δηλαδή αυτό τώρα να προλάβεις... Να το γράψεις που ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν, ειδικά για αυτά τα νομοσχέδια. Να το διαβάσεις, να το δώσεις στην αντιπολίτευση και πολλές φορές να πηγαίνουν 10 και 20 και 50 τροπολογίες νύχτα που δεν προλαβαίνει κανένας να τα παρακολουθήσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πια έχει κυβερνητικό έργο, έχει λάβει και πάρα πολλές αποφάσεις, κυβερνάει κανονικά τη χώρα. Αυτή η τοποθέτηση του Κωστή Χατζηδάκη, για να φύγουμε και λίγο από το χαβαλέ, μοιάζει βγαλμένη από αν κάποιος έκανε πρόταση μομφής ένα μήνα μετά τις εκλογές. Διαφορετικά, δεν θα πειράζαμε τις κυβερνήσεις, δεν θα υπήρχε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε καμία αντιπολίτευση και θα πηγαίναμε στην τετραετία να ψηφίσουμε μια νέα ήσυχα κυβέρνηση. Ήσυχα και φρόνημα. Πάντως, εμένα μου αρέσει ότι εδώ πέρα, παιδί μου, σου παρουσιάζεται ένα σενάριο που σου λέει: ξέρεις κάτι, χρωστάς. Άμα χρωστάς, τι να κάνουμε τώρα. Η δεύτερη ευκαιρία σου είναι ότι θα καταστραφείς, θα σου πάρουμε το σπίτι και μετά ελεύθερο πουλί θα τρέχεις τα λιβάδια. Και μάλιστα επειδή υπάρχει και αυτή η ρύθμιση που λέει ότι όταν θα μένεις ως ενοικιαστής στο σπίτι σου, ακόμη και αν ξαφνικά με οποιονδήποτε τρόπο κερδίσεις το τζόκερ, κληρονομήσεις μια θιά σου από το Σικάγο, με οποιονδήποτε τρόπο κερδίσεις εσύ χρήματα και μπορείς ξαφνικά να αποπληρώσεις, θα πρέπει παρόλα αυτά να αποπληρώσεις το πλήρες ποσό των 12 ετών και μετά να ξαναγοράσεις το σπίτι. Και η πλάκα είναι ότι τα λέει όλα αυτά περιγράφοντας τους ανθρώπους που έχουν χρέη και τι θα πρέπει να συμβεί στους ανθρώπους που έχουν χρέη. Θα λαϊκίσεις. Ναι, πόρε πως θα λαϊκίσω. Και εμείς θα πρέπει με κάποιο τρόπο, παρακολουθώντας
μέσα ενημέρωσης της λίστας Πέτσα, να μην σκεφτούμε καμία στιγμή ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί προφανώς, αν σκεφτούμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Πες μου, τι έχεις εκεί πέρα. Εδώ έχω τον τρόπο με τον οποίο δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους στη Νέα Δημοκρατία. Κάμερα εδώ. Κάμερα αλήθεια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατή η εικόνα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Κατάλαβα που το πας. Εννοείς τώρα τα αποτελέσματα του πόθεν έσχες για τα δανεικά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρεις, έλεγες πριν για τον απλό κόσμο με τα μικρά χρέη που μπορεί ακόμα και για λίγες χιλιάδες ευρώ να κινηθούν διαδικασίες πτώχευσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποιες προεκτάσεις που λογικά θα τις ανακαλύψουμε πέφτοντας από τα σύννεφα για τα μεγαλύτερα πορτοφόλια και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούν να κηρύξουν πτώχευση, να πάρουν επιτέλους τη δεύτερη ευκαιρία που θέλει ο Πρωθυπουργός και να ξαναβγούν για κυνήγι. Αυτό είναι λίγο σε δεύτερο πλάνο, γιατί καίγονται σπίτια αυτή τη στιγμή, αλλά όταν βλέπεις ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ο πιο χρεωμένος βουλευτής και του κόμματός του και της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος της Βουλής, ξέρω κάποιον άλλο να είναι περισσότερο. Να έχει τόσα χρέη. Όταν επίσης ξέρουμε και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 300 εκατομμύρια χρέη μαζί με του Πασόκ και όλα αυτά τα γνωστά, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Πάμε να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς τη περιγράφει αυτή την κατάσταση. Μετατρέπουμε το τέλος σε μια νέα αρχή και δίνουμε πραγματικά μια δυνατότητα μέσα από αυτήν την διαδικασία να διαγραφούν χρέη προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες, προφανώς με μια απώλεια περιουσίας, αλλά να τελειώσει επιτέλους οριστικά αυτή η πληγή για δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι με το υφιστάμενο πλαίσιο θα ταλαιπωρούνται για μια ζωή και δεν θα μπορούν ποτέ να κάνουν μια καινούρια αρχή. Γι' αυτό και η δεύτερη ευκαιρία μετατρέπεται σε μια καινούρια πρώτη σελίδα. Και η πρόβλεψη η οποία υπάρχει στο νομοσχέδιο για τη δυνατότητα επαναγοράς της πρώτης κατοικίας από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν τελικά την δυνατότητα να κρατήσουν για κάποιο μεταβατικό διάστημα την κυριότητά της, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι το πιο ευαίσθητο ζήτημα είναι η έξωση. Και το ξέρετε καλά αυτό. Και έχουμε δυστυχώς παραδείγματα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες που άνθρωποι εκδιώχτηκαν από τα σπίτια τους. Αυτό δεν γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό. Θέλω να το ξαναπώ, δεν γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό, ακριβώς γιατί έχουν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας να μισθώσουν το σπίτι από έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος έχει την κυριότητά του και τη δυνατότητα να το αποκτήσουν πίσω σε περίπτωση που ανακάμψουν οικονομικά. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό, αρκεί να πληρώνεις και εσύ τα νίκια σου. Αν πληρώσεις τα νίκια σου με συνέπεια, όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτό το ξέραμε. Αν δεν πληρώσεις για τρεις συνεχόμενους μήνες... Αυτό δεν γίνεται από αυτό το νομοσχέδιο, γίνεται από ένα άλλο νομοσχέδιο. Μετά από τρεις μήνες, σε πετάνε έξω. Τώρα, στην κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, το είπε και ο Βαρουφάκης στο ραδιόφωνο που μας έδωσε συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μάλλον ισχύει αντικειμενικά, εξού και ο Νάσος Ηλιόπουλος ήταν ευγενής στον τρόπο με τον οποίο παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα κάναμε όλα σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαχείριση αυτού του προβλήματος θα λέγαμε ότι είχε πάρει όλα τα μέτρα προκειμένου πρώτον να φροντίσει να καταστήλει το κίνημα κατά των πληστηριασμών. Και με το ιδιώνυμο και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς είχαμε κινήσεις οι οποίες στόχευαν ευθέως στο κίνημα εναντίον των πληστηριασμών. Και επίσης είχαμε και τις αρχές της διαδικασίας της πώλησης στα funds, οπότε νομίζω ότι η κριτική αυτή που ασκείται από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεν δίκαιη προς την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάπου όταν έχεις κυβερνήσει και έχεις κατά κάποιον τρόπο λερωμένη τη φωλιά σου, είναι δίκαιο να πει κανείς, ναι, αλλά και εσύ τι έκανες. Δεν είναι πολύ δίκαιο να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά...
Αυτό είναι το τραγελαφικό που το ζούσαμε και την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και το ζούμε και την περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να ακούμε, τότε το έκανε ο Μητσοτάκης κατά κόρον, αλλά και τώρα, να ακούμε να χρησιμοποιεί επιχειρήματα κριτικής, τα οποία δεν ανήκουν στην πολιτική της ατζέντα. Έτσι, δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ μεν έβαλε τα θεμέλια σε αυτήν την πολιτική την οποία επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία και χειροτερεύει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή την κριτική μπορεί να την κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα που δεν πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθούνται αυτές οι πολιτικές στην πτώχευση, δεν πιστεύει ότι πρέπει να πτωχεύει ο πολίτης σαν να είναι επιχείρηση, δεν πιστεύει ότι πρέπει να πηγαίνουν στα funds το σπίτι του, το δάνειό του και κατ' επέκταση το σπίτι του, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας κρατικός φορέας ο οποίος θα του διασφαλίζει ότι θα τον βοηθήσει, θα επιδοτείται το δάνειό του αν το χάσει και ούτω καθεξής. Ένα ακόμα τέτοιο θα πρέπει να του κάνει τέτοια κριτική. Όταν αυτή η κριτική έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα έχει υπουργούς όπως ο Χατζηδάκης, οι οποίοι σε αυτή τη συγκυρία δεν διστάζουν να πούν εμείς, έτσι κατεβήκαμε στις εκλογές, έτσι πήραμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι λίγο του τρελού όλη αυτή η στάση. Λοιπόν, αυτά είναι του τρελού μηνά, αλλά υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση μας διαπαιδαγωγεί με έναν τρόπο που μαθαίνουμε να καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πότε μας λέει η αλήθεια, τι ακριβώς εννοεί και να εμπιστευόμαστε τον Πρωθυπουργό μας. Την Κυριακή, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για μαστογραφίες ανά 2 χρόνια σε γυναίκες 49 και 50 ετών. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί κάθε χρόνο για γυναίκες 40 έως 50 ετών και για 35 ετών και άνω με βεβαρημένο ιστορικό. Με φεκ του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση βουλευτριών στον τότε Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Υπήρξε μάλιστα και μια παρέμβαση της Φόφης Γεννηματά, Μινά, που το εξηγεί στο βίντεο που θα δούμε τώρα. Και μιας και μιλάμε για θέματα υγείας και είδα σήμερα την πρωτοβουλία σας και τις δηλώσεις σας, θέλω να σας ενημερώσω για τα εξής. 45 γυναίκες βουλευτές, το 16, στείλαμε μία επιστολή στον τότε αρμόδιο Υπουργό Υγείας και του ζητήσαμε να καλυφθεί η ψηφιακή μαστογραφία, γιατί είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και επειδή η σχετική τεχνολογία ήταν αρκετά πρόσφατη, ο ΕΟΠΗ δεν την κάλυπτε. Πράγματι, προς τιμήν του, ο κύριος Ξανθός ανταποκρίθηκε. Ήμασταν γυναίκες βουλευτές από όλα τα κόμματα της Βουλής και ρύθμισε την κάλυψη του ΕΟΠΗ για την ψηφιακή μαστογραφία από τις αρχές του 2017. Το καταθέτω για τα πρακτικά. Κοιτάξτε, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν ζητήματα που δεν προσφέρονται για επικοινωνία και για κατανάλωση. Και στη συνέχεια επανήλθε ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, λέγοντας ότι ναι, μεν νομοθετήθηκε, αλλά δεν υπήρξε χρηματοδότηση για κάτι τέτοιο. Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει και υπήρχαν πολλαπλές διαψεύσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που αναρτούσαν τις βεβαιώσεις από τέτοιες εξετάσεις. Μινά. Γεια σου. Πώς σχολιάζω το γεγονός ότι δεν δίστασε ο Πρωθυπουργός να ανέβει στο βήμα και να ανακοινώσει την περικοπή ενός προγράμματος για τον καρκίνο του μαστού που βρισκόταν ήδη σε εφαρμογή εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Το ωραίο είναι να το ανακοινώνεις, να ανακοινώνεις περικοπή, αλλά να το ανακοινώνεις σαν να έχεις ανακοινώσει κάτι θετικό. Να βγαίνεις κανένας, λοιπόν, θυμάστε που υπήρχε αυτό. Τώρα θα υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο. Και να το λες σαν να κάνεις ένα δώρο. Μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο με το ντρουμπου 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 ντρουμπου. Το αεροπλάνο πέφτει, που λένε. Εντάξει, μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Και μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τύχη να ελεύθερα αρκετά κανάλια και εφημερίδες να τον υποστηρίζουν επειδή πιστεύουν στην πολιτική του και είναι ένα αποτέλεσμα αυτό μιας ευρείας δημοκρατίας στη χώρα. Λοιπόν, τώρα που λέμε ότι πιστεύουν στην πολιτική του, να δούμε ένα πλαίσιο στο οποίο
υπήρχε πολύ μεγάλη πίστη στην πολιτική της κυβέρνησης και μάλιστα όχι μόνο γενικά στην πολιτική της, αλλά και, και στις επιχειρησιακές δυνατότητες της αστυνομίας. Θυμάστε ότι συζητούσαμε πως δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο τρισεκατομμύριο να διαφύγει κανείς από τους χρυσαυγίτες βουλευτές, οι οποίοι είχαν ήδη καταδικαστεί για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Διεύθυνση, ένταξη, διεύθυνση για την ηγετική ομάδα. Λοιπόν, ένας από αυτούς, Μινά, φαίνεται ότι ξέφυγε. Δύο από αυτούς είναι ακόμη έξω. Ένας τυπικά καλύπτεται θεσμικά ακόμη, ο Ευρωβουλευτής ο Γιάννης Λάγος, και ένας διαφεύγει της σύλληψης, κοντεύουμε νομίζω εβδομάδα πλέον, ο Χρήστος Παπάς. Το τρομερό δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αν δούμε λίγο την ιστορία, που θα τη δούμε, δεν είναι κάτι πρωτοφανές να διαφεύγει της σύλληψης ένας καταζητούμενος χρυσαυγίτης. Είναι πρωτοφανές για ένα καταδικασμένο χρυσαυγίτη για διεύθυνση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, γιατί τώρα καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, αλλά η αστυνομία και ειδικά η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη έχει και στο παρελθόν τέτοιες επιτυχίες. Το ακόμα πιο προκλητικό ήταν το γεγονός ότι ο Υπουργός εμφανίστηκε στη Βουλή υποστηρίζοντας αυτά τα αποτελέσματα, χωρίς καμία μεταμέλεια, καμία συστολή. Επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όλο το δημοκρατικό κόσμο που ασκεί κριτική. Έτσι, γιατί η κριτική αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την κριτική του κόσμου. Νομίζω ότι αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην πάρω εγώ μεγάλα ρίσκα, θα σου μιλήσουν με προβληματισμό για το γεγονός ότι ο Χρυσαυγίτης είναι ακόμη ελεύθερος και δεν ξέρει κανείς που είναι, και βγαίνει ο δικηγόρος του και ζητάει να μείνει ελεύθερος μέχρι το εφετείο, και δεν ξέρω σύντομα μήπως δούμε και κάποια συνέντευξη, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Δεν ήταν μόνο ο συνήγορος του Χρυσαυγίτη Χρήστου Παπά, ο οποίος εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης να μας πει για τον εντολέα του. Εμφανίστηκε επίσης ο Θανάσης Καμπαγιάννης στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο και σχολίασε το πώς ακριβώς εμπλέκεται ο Χρυσοχοΐδης και ενδεχομένως με έναν τρόπο και η ίδια η εισαγγελέα η Αδαμαντία Οικονόμου στην περίπτωση αυτή της εξαφάνισης του Παπά. Διότι η αστυνομία γνώριζε ότι έχει χάσει τα ίχνη του. Οπότε ή δεν την ενημέρωσε ή την ενημέρωσε και αυτή εξακολούθησε, λέει ο Καμπαγιάννης, να δίνει τη μάχη της αναστολής, έχοντας υπόψη της ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πια υπό την εποπτεία της αστυνομίας. Ναι. Αυτό το χιτλερικό κατακάθι, ο Παπάς, γελιοποιεί την ελληνική αστυνομία. Και την ελληνική κυβέρνηση. Γελιοποιεί την κυβέρνηση, γελιοποιεί τον υπουργό. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε και ελπίζω κάποιος να έχει ειδοποιήσει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο και να μας ακούει κάποιος στο επιτελείο του Υπουργού ή ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, για να το απευθυνθούμε απευθείας και να του πούμε: κύριε Χρυσοχοΐδη, ο εξευτελισμός σας είναι απόλυτος αυτή τη στιγμή. Είναι απόλυτος ο εξευτελισμός. Δηλαδή γνωρίζατε, είχατε μία δουλειά να κάνετε. Μία δουλειά. Όχι, είχε να κυνηγάει. Θανάση μου, είχε να κυνηγάει τα 15χρονα. Είχατε μία δουλειά να κάνετε. Γνωρίζατε ότι αυτό το δικαστήριο θα έβγαζε απόφαση στις 7 του Οκτώβρη. Ναι. Γνωρίζατε ότι θα υπάρξει χρόνος ανάμεσα στις 7 του Οκτώβρη και στην απόφαση των αναστολών. Λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα βρέθηκε και στην Βουλή. Το συζητήσανε, κλήθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να τοποθετηθεί, επιτιθέμενος, όπως είπαμε, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον κόσμο που ασκεί κριτική. Έβγαλε και μία ανακοίνωση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας αυτήν την κριτική, 11 σημείων. Δεν ωφελεί να αναφερθούμε σε αυτά σημείο προς σημείο, παρότι έχουμε και κάποια από αυτά, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι λίγο πολύ το Υπουργείο είπε ότι θα ήταν παράνομο να παρακολουθεί έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση. Μίλησε για λαϊκισμό, για σταλινισμό, για ολοκληρωτισμό και τα. Ευτυχώς που κατοικούμε όλοι σε άλλο πλανήτη και έτσι μας φάνηκε, πολύ πιστικό όταν ο Υπουργός είπε ότι βεβαίως και δεν παρακολουθούμε, μα δεν είχαμε εισαγγελική εντολή. Και λες, ναι, βέβαια, γιατί έτσι ακριβώς γίνεται. Ναι. Δεν παρακολουθεί η ασφάλεια, θα ήταν παράνομο να παρακολουθεί η ασφάλεια, θα ήταν παράνομο και βεβαίως
δεν έχει κανείς μας διαβάσει όλα τα ρεπορτάζ της προηγούμενης χρονιάς για παρακολουθήσεις, για τσιπάκια, για τις... Τσιπάκια τα λένε αυτά, είναι μόνο αυτό που έχει μάσκα. Το τσιπάκι είναι μόνο... Μόνο αυτό που έχει μάσκα, που μάσκα, βάζει ο Bill Gates στη μάσκα. Ναι, ναι. Ωραία, αυτά τι ήτανε, πομπή. Πομπή, μάλιστα. Πομπή. Να πούμε, καταρχάς, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, ότι ήρθε μία αντίδραση από το κίνημα αλλαγής. Και μάλιστα πολύ τεκμηριωμένη, επικαλούμενο προς τον Υπουργό μία σειρά από διατάξεις, όπως οι διοικητές των τμήματων ασφαλείας παρακολουθούν τη δραστηριότητα εξτρεμιστών, φροντίζουν για την αναζήτηση υποδίκων και επιτηρούν υπόπτους διάπραξης εγκλημάτων ώστε να προσλαμβάνουν την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Άρθρο τάδε του ποινικού κώδικα. Να προλαμβάνουν. Η αστυνομία κατοπτεύει, δηλαδή παρακολουθεί πρόσωπα που την ενδιαφέρουν επειδή είναι ύποπτα εγκληματικών ενεργειών. Άλλο άρθρο του ποινικού κώδικα. Το αστυνομικό προσωπικό φροντίζει να γνωρίζει τους υπόπτους διάπραξης εγκλημάτων που ανοίγουν στην τοπική αρμοδιότητά τους, ώστε να μπορεί να τους αναζητήσει όταν χρειαστεί. Η υποδιεύθυνση της ΓΑΔΑ που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει επιχειρησιακά πληροφορίες για την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος και τους εγκληματίες αυτής της κατηγορίας. Μία σειρά από διατάξεις που τις εφαρμόζει η αστυνομία σε άλλες ομάδες ανθρώπων, όχι σε εγκληματικές οργανώσεις που προέρχονται από την ακροδεξιά. Γιατί ο Πρωθυπουργός μας έχει ενημερώσει και πριν από λίγα χρόνια ότι η βία στην χώρα προέρχεται αποκλειστικά από την άκρα αριστερά. Τώρα, σε μια πολύ πρωτότυπη κίνηση, το κίνημα αλλαγής ζητάει από τον Υπουργό να καταργήσει αυτές τις διατάξεις, αν το εννοεί, εντάξει, είναι χιουμοράκι. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι, ότι πρώτον πήρε αυτή τη θέση ο Υπουργός. Δεύτερον, επειδή όντως δεν ζούμε σε άλλον πλανήτη, υπάρχει και ένα παρελθόν. Και το πρόσφατο παρελθόν λέει ότι και όταν ο Ηλίας ο Κασιδιάρης είχε χτυπήσει τη Λιάνα Κανέλη και τη Ρένα Δούρου ζωντανά στην τηλεόραση, διέφευγε το αυτοφόρο, πήγε με την ησυχία του μετά από μέρες στο τμήμα και έκανε και μηνύσεις κιόλας. Να πούμε ότι αθώθηκε μετά. Και δεν τον έβρισκε η αστυνομία. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, ζήτησε από βήματος της Βουλής πραξικόπημα. Ζήτησε να συλληφθούν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα κεφάλια σας στις πρέσπες. Και τότε δεν τον έβρισκαν. Και τον Μπαρμπαρούση δεν τον έβρισκαν από την αστυνομία. Έφτασε στο χωριό του. Πέρασε και ένα μπλόκο, λέει, της αστυνομίας πάλι που δεν κατάφεραν να τον βρουν. Τον βρήκαν μετά από τρεις μέρες. Και πηγαίνοντας προς τα πίσω, διαβάζοντας, όπως ξέρει όλος ο κόσμος μας, αγαπάμε τον συστημικό τύπο, διαβάζοντας μία σειρά από δημοσιεύματα προ 15 ετίας και 20 ετίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ήταν υπουργός δημοσίας τάξης τότε, όταν αναζητούνταν ο Περίανδρος, γνωστός ως Περίανδρος, ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που είχαν κάνει τη δολοφονική επίθεση, επικεφαλής μάλιστα, στον Δημήτρη Κουσουρή. Η αστυνομία είχε πληροφορίες και δεν μπόρεσε επί 7 χρόνια να τον εντοπίσει. Αποτέλεσμα, μάλλον βαρέθηκε ο Περίανδρος και πήγε και παραδόθηκε μόνος του μετά από 7 χρόνια. Και ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκύψει πάλι από τη συστημική ενημέρωση, πάλι από τους ανθρώπους που γοητεύονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι ο Υπουργός είχε από το 1998 στα χέρια του μία απόρριτη έκθεση, κατά την οποία αξιωματικοί τους, οποίους είχε ορίσει για αυτόν τον λόγο, του περιέγραφαν τις στενές σχέσεις που έχει η Χρυσή Αυγή διαχρονικά με αστυνομικούς, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με χρυσαυγίτες, μέλη της Χρυσής Αυγής να οπλοφορούν με άδεια από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φίλους τους, με την ίδια έκθεση να αναφέρει ότι τους εξόπλιζαν από την αστυνομία με διάφορα, τώρα δεν το έχω και εύκαιρο, με διάφορα πολεμοφόδια απέναντι σε διαδηλώσεις αριστερών και αναρχικών. Αυτή την έκθεση την είχε στα δεν χέρια του ως... ούτε αυτήν. Δεν τη λες. Πιθανότατα, το ζήτημα είναι ότι προκύπτει, δεν προκύπτει. Είναι λαϊκισμός να ζητάνε σήμερα, ας πούμε, να ζητάει κάποιος την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε μια τέτοια συγκυρία. Είναι λαϊκισμός, αλλά ο λαϊκισμός είναι καλό πράγμα. Είναι πολύ καλή ιδέα να ζητάει κανείς την παρέτηση του Χρυσοχοίδη.
για την Χρυσή Αυγή και τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες της Χρυσής Αυγής διαποτίζουν την ελληνική κοινωνία, μας έδωσε μια συνέντευξη ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, συνήγορος των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Θα δούμε το βίντεο για να δούμε πώς ακριβώς μας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ένταξη σε μια τέτοια εγκληματική οργάνωση. Το ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι ήρθαν μάρτυρες υπερασπίσεως συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Και του κυρίου Μπούκουρα και της κυρίας που αθώθηκε, της κυρίας Κορδέλη και άλλων. Και έλεγαν, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο. Δεν θα μπορούσαν να πατήσουν ούτε ένα κουνούπι. Αυτές οι δηλώσεις που μας λέτε ότι έκανε, δεν έχουν σχέση με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Και το πίστευαν. Και είμαι βέβαιος ότι έλεγαν την αλήθεια. Αυτό όμως, τι εξηγεί, τι ερμηνεία δίνει. Κατά τη γνώμη μου, η ένταξη στη ναζιστική οργάνωση και η προσπάθεια μέσω μιας τελεχικής θέσης να την εκφράσεις υλοποιώντας το πρόγραμμά της, σε οδηγεί εξ αντικειμένου να γίνεσαι το αντίθετό σου. Από άνθρωπος της διπλανής πόρτας να γίνεσαι το θηρίο. Κλείνοντας, να περάσουμε και λίγο στα διεθνή. Έχουμε στις 3 Νοεμβρίου τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες μάλλον θα κρατήσουν για λίγο παραπάνω. Έχουμε την εξέλιξη αυτή στην Πολωνία με την σχεδόν ποινικοποίηση των αμβλώσεων. Έχουμε και 2 εκλογικές αναμετρήσεις στη Λατινική Αμερική, στην Βολιβία, την επάνωδο ουσιαστικά του θριαμβευτή Μοράλες και την μεγάλη αυτή νίκη στην Χιλή του λαού που ψήφισε για νέο σύνταγμα. Είναι ένα από τα διεθνή θέματα που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Μιλάμε για το δημοψήφισμα της Χιλής για το νέο σύνταγμα, στο οποίο ο λαός με ποσοστό μεγαλύτερο από 80% όχι μόνο πέταξε στα σκουπίδια το προηγούμενο σύνταγμα, το δικτάτορα Πινοσέτ, αλλά θα εγκρίνει δια της ψήφου του και το νέο σχέδιο συντάγματος μετά τη σύνταξή του. Συγκεκριμένα, ο λαός της Χιλής αποφάσισε την αλλαγή του συντάγματος με ένα νέο σύνταγμα, το οποίο θα προβλέπει μέτρα ώστε να δοθεί τέλος στις τεράστιες ανισότητες. Να υπάρχει δυνατότητα κρατικοποιήσεων, κρατικής πρόνοιας, να μπορεί η χώρα να αποκτήσει πλήρη εργατικά δικαιώματα, δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Ο λαός ψήφισε επίσης ότι οι συντάκτες του συντάγματος θα εκλεγούν από τη βάση και το σύνταγμα θα πρέπει και πάλι να εγκριθεί δια δημοψηφίσματος. Η αλλαγή του συντάγματος ήταν βασικό αίτημα της λαϊκής εξέγερσης που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο στη Χιλή και το δημοψήφισμα που διεξήχθη ήταν αποτέλεσμα της οπισθοχώρησης της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Πινιέρα στα αιτήματα του λαού, ο οποίος θεωρούσε και θεωρεί υπεύθυνο για τις κοινωνικές ανισότητες το ισχύον σύνταγμα της χώρας. Θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο το link της ανασκόπησης για τη Χιλή με την επιφύλαξη να επανέλθουμε έπειτα από τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Όχι και άσχημα, έχω να πω, και στα δικά μας. Και στα δικά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Εκτός Λίστας, ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά την έκτακτη που κάναμε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα προσπαθήσουμε να επαναρχόμαστε όσο το δυνατόν συχνότερα και τακτικότερα, να μπαίνετε στο The Press Project, να μας παρακολουθείτε και να γίνετε συνδρομητές αν δεν είστε ήδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.